γιτάρο, αν που βλέπετε, έπεσε στα χέρια του Παυλίτο, έβγαζε λίγο πάνω από 130 ύπους. Τώρα βγάζει πάνω από 260 ύπους και η τελική του ταχύτητα ξεπερνά κατά πολύ τα 300 χιλιόμετρα την ώρα. Το R1 παραδόθηκε στα χέρια του Powerhouse Engineering και η εντολή ήταν σαφής. Turbo. Ένα turbo kit εξελιγμένο από το Powerhouse τοποθετήθηκε στη μοτοσυκλέτα και στη συνέχεια έγιναν οι εμφανισιακές αλλαγές που μετέτρεψαν το αθώο R1 σε ένα πολεμικό Street Fighter. Η οδήγηση του R1 του Παυλίτο αποτελεί ιδιαίτερη εμπειρία, καθώς η ισχύ των 265 ύπων θα ξαφνιάσει ακόμα και τον πιο έμπειρο αναβάτη. Ο κινητήρας στις χαμηλές στροφές εμφανίζει μια σχετική υστέρηση, όμως καθώς οι στροφές ανεβαίνουν και η τουρμπίνα ανεβάζει πίεση, η ισχύ εκτοξεύεται και μαζί της ο μπροστινός τροχός. Η μετατροπή της μοτοσυκλέτας είναι εξαιρετικής ποιότητας, χωρίς εξαρτήματα να βρίσκονται ατάκτως σειρημένα πάνω στη μοτοσυκλέτα. Εάν τύχει να δείτε στο δρόμο σας το R1 του Παυλίτο, μην προσπαθήσετε να το ακολουθήσετε, εκτός και αν οδηγείτε κάτι πολύ, μα πολύ δυνατό. Mm-hmm.